θα μιλήσω για τη φιλοσοφία ως αντίδοτο στους φόβους που καταδυναστεύουν τον σύγχρονο άνθρωπο. Πολύ σωστά, ο Πλάτων και οι Στοικοί ορίζουν τον φόβο ως προσδοκία τεινά κακού. Ο όρος προσδοκία συνδέεται εδώ με κάτι που μας απειλεί και που φοβόμαστε ότι θα μας κάνει κακό, δηλαδή είναι αρνητικά χρωματισμένος. Και επειδή ο φόβος των συμφορών που πρόκειται να πέσουν επάνω μας είναι κάτι πολύ δυσάρεστο, Όλοι μας προσπαθούμε να τον αποτρέψουμε με ποικίλου τρόπους. Η φιλοσοφία αποτελεί στην προκειμένη περίπτωση το πιο σίγουρο καταφύγιο. Ποιοι είναι όμως οι φόβοι που όλοι μας κατά το μάλλον ή τον έχουμε νιώσει και που τυραννούν του ανθρώπους από τα παμπάλια χρόνια έως την εποχή μας. Πολύ σημαντική είναι η φόβη του θανάτου, των ασθενειών, των πολέμων, των κοινωνικών ταραχών, της μοναξιά, της έλλειψης επικοινωνίας, της επαγγελματική αποτυχία τη ανεργία, τη φτώχεια, των διεφθαρμένων πολιτικών κλπ. Πολλοί και πολλοί άλλοι. Ανάμεσα σε αυτού, ο μεγαλύτερο είναι ο φόβο του θανάτου. Ενό πολύ δυσάρεστο γεγονότο που κανένα δεν μπορεί να αποφύγει. Και μάλιστα όταν αυτό έρχεται ω επακόλουθο μια επώδυνη και μακροχρόνια ασθένεια. Στην εποχή μα, ο φόβο αυτό που συνοδεύεται από το φόβο της συναναστροφής με τους συνανθρώπους μας και επίσης από το φόβο της οικονομικής κρίσης, απασχολεί τους περισσότερους από εμάς εξαιτία της τεράστιας και ταχύτατης εξάπλωσης του θανατηφόρου ιού. Οι φιλόσοφοι έδωσαν, προσπάθησαν να δώσουν ποικίλε λύσεις στο ανωτέρο πρόβλημα, διατυπώνοντα διάφορες θεωρίες σχετικά με τη ζωή και το θάνατο. Οι σπουδαιότερε από αυτές είναι οι ακόλουθε. Πρώτη λοιπόν απάντηση είναι ότι ο θάνατος καταστρέφει μόνο το σώμα, ενώ η ψυχή μας, που είναι αθάνατη και θεία, αποδεσμεύεται από αυτό τη στιγμή του θανάτου για να επανέλθει, εφόσον είναι καθαρή από κάθε κακία, στην ουράνια και θεϊκή πατρίδα της. Εδώ ε, έχουμε τους Ορφικούς, τους Πυθαγόριους, τον Πλάτωνα και τους διαδόχους του, τους Πλατωνικούς, αρχαίοι, μέση, ύστεροι και βεβαίως τους Νεοπλατωνικούς. Βλέποντα οι άνθρωποι ότι το σώμα έτσι κι αλλιώ αφανίζεται, καταστρέφεται με την έλευση του θανάτου, σκέφτηκαν ότι οι φιλόσοφοι κυρίω, ότι εάν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο ένα άλλο δεύτερο στοιχείο διαφορετικό από το σώμα, τότε αυτό μπορεί να μην καταστρέφεται. Και αυτό το θεώρησαν κάποιοι από του φιλοσόφου ότι υπάρχει ένα τέτοιο στοιχείο. Βεβαίω έπρεπε να είναι διαφορετικό από αυτό για να μην υφίσταται τη φθορά, την ίδια δηλαδή, τύχη που έχει και το σώμα. Ε, το ονόμασαν λοιπόν ψυχή, είχε ήδη ονομαστεί ψυχή από τον Όμηρο ε, και θεώρησαν ότι κάποιοι από τους φιλοσόφους ότι αυτό εξακολουθεί να επιβιώνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ότι αυτό είναι η βαθύτερη ουσία του ανθρώπου. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ως προς την βαθύτερη και ουσιαστικότερη ύπαρξή του δεν παθαίνει κάτι με τον θάνατο, εφόσον είναι αγαθός βέβαια. Οι ορφικοί και οι πυθαγόροι λοιπόν θεωρούν ότι η ψυχή του ανθρώπου συνεχίζει να ζει διατηρώντας την ταυτότητά της μετά τον θάνατο του σώματος, το οποίο εξάλλου αποτελεί την φυλακή των τάφων της. Αν μάλιστα είναι καθαρή από αμαρτήματα, εισέρχεται στο βασίλειο των Θεών, όπου απολαμβάνει τέλεια μακαριότητα. Λέγανε ότι Θεό εγένου εξ ανθρώπου. Τι άλλο καλύτερο να περιμένει ο άνθρωπο, Όχι μόνο εξακολουθεί να ζει, αλλά θεώνεται κιόλα. Αν όμω δεν έχει καθαρθεί πλήρω, μετενσαρκώνεται, ακολουθώντα ένα κύκλο διαδοχικών γεννήσεων και θανάτων, μέσα από νέε μορφέ ζωή, και συγκεκριμένα μέσα από σώματα ανθρώπων, ζώων και πιθανώ φυτών. Δηλαδή οποιοδήποτε ζωντανού όντω. Ο Εμπεδοκλή μάλιστα ισχυριζόταν τα εξή, ήδη γάρ πότε, εγώ γενόμην κούροστε, κόρητε, θάμνο, τειονώστε και έξαλλο έλοπο ηχθεί. Όταν λοιπόν η ανθρώπινη ψυχή αποβάλλει κάθε ρήπο με τον ασκητικό βίο και τι αρμόδιε τέλετε, επανέρχεται οριστικά στη θεϊκή αρχή από την οποία προήλθε. Με τον τρόπο αυτό λύνεται και το πρόβλημα της δικαιοσύνης, η οποία δεν θριαβεύει πάντα ενώ όσο ζούμε. Άρα πρέπει ε, για όσους αδικήθηκαν στη ζωή αυτή ενώ δεν θα έπρεπε, να βρουν δικαίωση σε μια άλλη ζωή. Και πάλι όσοι αδίκησαν και δεν τιμωρήθηκαν, να τιμωρηθούν σε κάποια άλλη επίσης ζωή μετά από τη γη. Είναι. Άρα υπάρχει και ένα ηθικό αίτημα εδώ, εκτός από την ελπίδα της συνέχισης της ζωής. Ο Πλάτων επηρεασμένο από τι θεωρίε αυτέ πιστεύει επίση ότι η ζωή είναι μια εκπτωτική κατάσταση τη αθάνατη και θεϊκή ψυχή μα, ενώ ο θάνατο είναι ο χωρισμό τη ή η απελευθέρωσή τη από το σώμα. Το οποίο μάλιστα την ταράσει, τη προκαλεί μύριες φροντίδε και την εμποδίζει να γνωρίσει την αλήθεια. Λέει συγκεκριμένα, Μυρία μεν γάρι μήνα σχολεία παρέχει το σώμα, ερώτων δε και επιθυμιών και φόβων, παντοδαπών και ταραχήν. Ωστε μη δίναστε υπ' αυτού, αυτού καθοράν τα αληθέ, εξαιτία αυτού δηλαδή. Και μάλιστα, στο Φέδωνα, αναφερόμενο στη σχέση σώμα και ψυχή, λέει ότι με τον θάνατο η ψυχή εκλείεται εκλειωμένη ω εκδεσμών εκ του σώματο. Στον Δεγκρατήλο ονομάζει το σώμα είτε δεσμοτήριο τη ψυχή φυλακή, δηλαδή είτε σήμα, δηλαδή τάφο. Συνεπώ, ο θάνατο δεν είναι κατά τον Πλάτωνα για του φιλοσόφου κάτι το φοβερό. Αλλά, σηματο... αλλά απέναντι κάτι το ευχάριστο, και σηματοδοτεί την επάνωδο τη ενάρετης τη ψυχή στον νοητό κόσμο. Έτσι, οι ορθώ φιλοσοφούντε αποθνήσουν να και το δεθνάνε οίκιστα αυτής ανθρώπων φοβερών. Ήδη ε, αυ... οι φιλόσοφοι ζουν τον φιλοσοφικό θάνατο ενώ βρίσκονται ακόμη στη ζωή, δηλαδή τον χωρισμό κατά το δυνατόν τη ψυχή από το σώμα. <coughs> και μετά έρχεται βέβαια και ο σωματικό. Ο φιλόσοφο προσπαθεί μάλιστα να αποδείξει την αθανασία τη ψυχή διαμέσου μια σειρά επιχειρημάτων είναι τα περίφημα 4 στον Φέδωνα και κάποια άλλα στον Φέδρο και στην Πολιτεία, τα οποία όμω δεν είναι αρκετά ισχυρά εφόσον δεν μπορούν να αποδειχθούν, αλλά απευθύνονται μόνο σε αυτού που είναι διατεθειμένοι να τα αποδεχθούν ή που τα έχουν αποδεχθεί ήδη. Το δηλώνει ίδιο ο, ο Σοκράτη στον Φέδωνα. Στο ίδιο κλίμα σκέψη κινούνται εν πολλή και διάδοχή του, δηλαδή η πλατωνικοί φιλόσοφοι, αρχαίοι μέση ύστεροι, αλλά και οι νεοπλατωνικοί. Μόνο που σύμφωνα με τους τελευταίους η ανώτερη ψυχή, γιατί υπάρχουν διαβαθμίσεις στις ψυχές, μετά τον θάνατο του σώματος, αντί να εισέλθει στον κόσμο των ιδεών, ενώνεται με το εν, με ένα είδος μυστικής έκστασης. Άλλη απάντηση, δεύτερη, δίνουν οι χριστιανοί, οι διανοητές, κυρίως βέβαια οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι είχαν λάβει ελληνική παιδεία, ισχυριζόμενοι ότι ο θάνατος αποτελεί για τους δίκαιους και τους αγαθούς την είσοδο στην αιωνιότητα και τον παράδεισο, που τους περιμένει βίος Μακάριος, Γαλήνιος και Λαμπρός, ενώ οι αμαρτωλοί τιμωρούνται αιωνίως στην κόλαση. Ο θάνατος εδώ καταργείται δια του θανάτου και της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Εάν δηλαδή ενωθούμε με εκείνον τον οποίο ενήξε το θάνατο, τον νικούμε και εμείς. Έτσι δεν έχουμε μόνο συνέχιση της ζωή για την ψυχή, αλλά και ανάσταση των σωμάτων κατά την ημέρα της κρίσης. Κάτι ακόμη πιο ελπιδοφόρο. Υπάρχει και μία άλλη απάντηση, μια τρίτη, σύμφωνα με τις θεωρίες του Αναξίμανδρου, του Λεύκηπου και του Δημόκριτου, άνθρωπος συμπεριλαμβανομένη τη ψυχή του, είναι υλικό. Δεν υπάρχει τίποτα ξέχωρο από το σώμα. Εντελώ ξέχωρο. Όμω τα άτομα τη ψυχή, θα πει ο διαφέρουν από εκείνα το σώμα του. Σώματος. Είναι τέλεια, είναι σφαιρικά. Το, η σφαίρα ήταν το τέλειο σχήμα και βεβαίω ε, δεν διαλύονται. Ο άνθρωπο λοιπόν είναι υλικό. Τα πρωταρχικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται δεν καταστρέφονται ποτέ. Αυτά τα πρωταρχικά στοιχεία είναι τα ελάχιστα σωματίδια κατά τον αναξίμανδρο ή τα άτομα βέβαια κατά και Δημόκριτο. Μόνο μετασχηματίζονται. Συγκεκριμένο ο Αναξαγό πίστευε ότι τίποτα δεν γεννιέται ούτε χάνεται, αλλά όλα τα πράγματα προέρχονται από την ένωση και τον διαχωρισμό των υλικών, δηλαδή πολύ μικρών, επάπειρων διαιρετών και άθαρτων σωματιδίων. Κατά αντίθεση με τον Δημόκριτο που πίστευε στα, στο άτομο των σωματιδίων. Ο Δημόκριτο επίση ισχυρίζεται, ακολουθώντα. Αναπτύσσοντα περαιτέρω τι θεωρίε του Λεύκηπου, ότι τα έσχατα δομικά υλικά όλων των πραγμάτων είναι τα άτομα. Απειροελάχιστα υλικά σωματίδια, άναρχα, άφθαρτα, συνήθω ό,τι είναι άναρχο είναι και άφθαρτο, όσο δεν έχει αρχή δεν έχει και τέλο, και αόρατα που δεν μπορούν να τμηθούν περαιτέρω. Αυτά δημιουργούν τα όντα όταν συνενώνονται και επιφέρουν τη φθορά του όταν διαχωρίζονται. Το ίδιο συμβαίνει και με τα άτομα από τα οποία αποτελούνται οι ανθρώπινε ψυχέ που αυτά είναι πολύ λεπτά, λεία, σφαιρικά και κινητικά. Ανώτερα δηλαδή από το, υπο... από το, σώμα, από εκείνα του σώματος. Διασκορπίζονται σε όλο το σώμα, στο οποίο έχουν εισέλθει με την ανανοή, δίνοντά του τη ζωή, ενώ συγχρόνω εκτελούν διάφορε λειτουργίε όπω είναι η κίνηση, η αίσθηση και η νόηση. Την ώρα του θανάτου το εγκαταλείπουν, περίπου όπω και η ψυχή στον Πλάτωνα και του λοιπού που αναφέραμε, και διαχέονται πάλι στο σύμπαν, μέχρι ότου σχηματίσουν νέου με τη μεταξύ του συναρμογή. Έτσι δεν πεθαίνουν ποτέ, αλλά δεν διατηρείται η ταυτότητα του όντω. Η αυξία των ελληνικών λοιπόν σωματιδίων εξασφαλίζει στου ατομικού και στον αναξαγόρα τη συνέχιση τη ζωή, αλλά όχι και τη διατήρηση του εγώ. Το οποίο βέβαια είναι και το πιο σημαντικό, γιατί όταν εγώ ω άτομο, άνθρωπος με συγκεκριμένα στοιχεία τη προσωπικότητά μου, πάω να υπάρχω και γίνω, ξέρω εγώ, σύννεφο, πλέον δεν είμαι εγώ. Υπάρχει μια άλλη απάντηση κατά του στοικού, όπου η ανθρώπινη ψυχή είναι απόσπασμα τη κοσμική ψυχή και ηλική. Σώμα ή πυρ ή πνεύμα με τη σημασία του αέρα εδώ. Περίπου δηλαδή ότι πιστεύει και ο Ηράκλειο. Έχουν πάρει πολλά από, την, από τον Ηράκλειο οι στοικοί. Κατά τη διάρκεια τη ζωή, διαπερνά το ανθρώπινο σώμα, διαπαντό δίκων του εμψύχου σώματο και χωρίζεται από αυτό τον θάνατο. Πάλι έχουμε χωρισμό, διαχωρισμό. Οι ασθενέ Τρεις ψυχές, άλογες και άφρονες, είτε συναπόλυνται τη σώμαση, είτε ζουν πολύγων. Ενώ οι ισχυρότερε, οι σοφέ και ενάρετε, οι οποίε ακολουθούν το ομολογουμένο στο λόγο ή τη φύση ζειν, ζουν μέχρι τι του παντό εκπληρώσει, δηλαδή μέχρι το τέλο του κοσμικού κύκλου που ακολουθείται από μια νέα παραγενεσία. Κάτι παρόμοιο είχε πει και ο Ηράκλειο, δεν τον ανέφερα ξέχωρα. Πρώτον, γιατί οι Στοικοί ε, δανείστηκαν από αυτόν πολλά, Δεύτερον, γιατί τα πολλά αποσπάσματα που αναφέρονται στην ψυχή, την ενάρετη ψυχή, τα περισσότερα δεν είναι γνήσια. Ανήκουν δηλαδή στο πρώτο μέρο των αποσπασμάτων των Τισκάν και όχι στο δεύτερο που είναι τα τεστιμόνια, τα γνήσια. Εκεί λοιπόν αναφέρει ότι οι άδικε ψυχέ είναι υγρέ και μετασχηματίζονται σε νερό, από εκεί σε γη και ύστερα σε και πάλι από την αρχή ο κύκλο. Ενώ οι ενάρετε και δίκαιε. Ε, Ακριβώ ένα ε, ε, απόσπασμα του λόγου, του θείου λόγου, επανέρχονται εκεί όπου από όπου προήλθαν, δηλαδή ε, ζουν αιωνίω σε μια θεϊκή κατάσταση. Υπάρχει και ο Επίκουρος ω πέμπτη απάντηση, σύμφωνα με τον οποίο ο θάνατο που θεωρείται κάτι φρικτό δεν πρέπει να μα προκαλεί κανένα φόβο, γιατί δεν έχει καμία σχέση με εμά, δεδομένου ότι όσο εμεί υπάρχουμε, αυτό δεν υπάρχει. Και όταν εκείνο έλθει, εμεί δεν υπάρχουμε. Το φρικοδέστατο νου των κακών ο θάνατο δεν προσιμάσει, επειδή είπε: Όταν με σημαίνει, εμεί όμεν, ο θάνατο σου πάρει Όταν δε ο θάνατο παρεί, το θυμί σου πεσμένει. Κάθε καλό και κακό για μα βρίσκεται στι αισθήσει, οι οποίε με την έλευση του πάβουν να λειτουργούν. Ω εκ του μετά το τέλο τη ζωή, δεν έχουμε συνείδηση κανενό πράγματο. Δηλαδή, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε τιμωρίες, ούτε τιμωρίε, ούτε κολαστήρια. Ε, Όμω το τίποτα υπάρχει φοβερότερο από το τίποτα. Τέλο πάντων. Δεν έχουμε λοιπόν συνήθω κανένα πράγμα. Συνεπώ ο θάνατο δεν έχει σχέση ούτε με του ζωντανού ούτε με του πεθαμένου. Για του πρώτου δεν υφίσταται, ενώ οι δεύτεροι δεν υπάρχουν πλέον. Ε, υπάρχει και μία άλλη απάντηση, ε, μεταγενέστερη πολύ. Ο, ε, ε, είναι εκείνη που έδωσαν οι υπαρξιστέ. Ο θάνατο λοιπόν κατά του υπαρξιστέ, κυρίω κατά τον Μάρτιν Χάιντεγκερ, είναι η τραγικότερη εμφάνιση του μηχανό που επιβεβαιώνει την παροδικότητα τη ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος δεν έχει καμία διέξοδο απέναντί του, γιατί βρίσκεται έξω από κάθε τελικίωση αυτών. Παράλληλο όμως είναι η μοναδική γνήσια πραγματικότητα, να και το θετικό στοιχείο, που οθεί τον άνθρωπο να στραφεί στον εαυτό του για να δημιουργήσει την ύπαρξή του. Ο Καρλ Γιάσπερς, άλλος σπουδαίος υπαρξιστής, υποστηρίζει μάλιστα ότι γινόμαστε ο εαυτός μας όταν αντιμετωπίζουμε τις οριακέ καταστάσεις, όπως είναι ο θάνατος, ο πόνος, η ενοχή, το κακό, η ευθύνη κλπ πάνω στις οποίες η ύπαρξη προσκρούει, αλλά εντείνεται στον ύψιστο βαθμό και συνειδητοποιεί τα όρια της. Για να πάμε τώρα σε άλλους φόβους του ανθρώπου, όχι σε πολλούς, άλλο έναν ε, πολύ βασικό. Ένας άλλος πολύ ουσιαστικός φόβος για τον άνθρωπο είναι ο φόβος των κοινωνικών ταραχών και των εμφυλίων πολέμων οι οποίοι, και βεβαίω της βίας, οι οποίοι είναι συνειφασμένοι με τα προβλήματα της φτώχεια, της ανεργίας και των ανάξιων πολιτικών ενώ κατά τον Πλάτωνα αποτελούν ένα είδος ασθένεια των κοινωνιών που φθείρει ανεπανόρθωτα ή ακόμα και καταστρέφει εντελώ πόλεις, λαούς και έθνη. Προκειμένου λοιπόν να αποφεύγονται, πρέπει οι βερνόντες να φροντίζουν ώστε να επικρατεί μεταξύ των πολιτών ομόνια και φιλία. Ή και οι ίδιοι ακόμη οι πολίτες. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει ο κάθε πολίτης, διαμέσου βεβαίως της ορθής παιδείας, να γίνει ενάρετος, να πράττει τα εαυτού, δηλαδή όσα είναι εκφύσεως προορισμένος να ασκεί και να μην πολυπραγμονεί, δηλαδή οι φιλόσοφοι να κυβερνούν, ενώ οι πολεμιστές και οι χειρόνακτες να υπακούν στις υποδείξεις τους, ακριβώς όπως σε ατομικό επίπεδο το θυμοειδές και το επιθυμητικό μέρος της ψυχής, πρέπει να υπακούν στις εντολές του λογιστικού. Και γιατί να έχουν οι φιλόσοφοι, γιατί μόνο έτσι θα ε, βρουν την ευδαιμονία οι πολίτες και οι πόλεις, γιατί είναι οι καλύτεροι από όλους. πλέον άξιοι, πλέον δίκαιοι που ενδιαφέρονται για την ευτυχία όλων των πολιτών, την ευδαιμονία όλων των πολιτών, άρα ό,τι πράξουν και ό,τι αποφασίσουν θα φέρει τη χαρά και την ευδαιμονία στην πόλη. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται επίσης στη φιλία, επισημένοντας ότι αυτή είναι μια ηθική αρετή και ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά για τον άνθρωπο, σε σημείο μάλιστα που αν κάποιο έχει όλα τα άλλα όμως θερείται φίλων, δεν αξίζει να ζει, γιατί οι φίλοι αποτελούν μόνοι καταφυγή εν παινία, ται, και τις λοιπές δυστυχίες. Εκτό όμω από την προσωπική φιλία, υπάρχει κατά τον φιλόσοφο και η πολιτική. Δηλαδή, η σχέση αλληλοβοήθεια, κατανόηση και συμπάθεια μεταξύ των πολιτών. Α θυμηθούμε τη σύγχρονη εποχή το Όλοι μαζί μπορούμε, του γιατρού χωρί σύνορα και πολλέ άλλε ομάδε που προσπαθούν να βοηθήσουν του δυστυχούντε. Η σχέση λοιπόν αλληλοβοήθεια, κατανόηση και συμπάθεια μεταξύ των πολιτών που οδηγεί τι πόλει στην ομόνια, Πολιτική διφιλία φαίνεται η ομόνια. Ασφαλέστερα από τη δικαιοσύνη, γιατί οι φίλοι δεν αδικούν ποτέ ο ένα τον άλλον. Και όχι γιατί φοβούνται μη τιμωρηθούν από τον νόμο, αλλά γιατί αυτό του ευχαριστεί. Αν λοιπόν όλοι οι πολίτε νιώθουν αισθήματα φίλια, βεβαίω όχι τη προσωπική πολύ δυνατή φίλια που για λίγου μόνο ανθρώπου μπορούμε να νιώσουμε, αλλά τη ε, φιλία που μα οδηγεί στην αλληλοβοήθεια, τότε όλα θα πηγαίνουν πολύ καλά. Ακόμα και αν οι πολιτικοί δεν πράττουν πάντα το, ε, 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 δεν ε, δεν παίρνουν αποφάσει οι οποίε θα είναι προ το συμφέρον και το καλό όλων των πολιτών. Οι πολίτε μόνοι του μπορούν δια τη πολιτική φιλία να διορθώσουν την κατάσταση. Λέει συγκεκριμένο ο φιλόσοφο τα εξή: «Ει και δε και τα σπόλει συνέχεια η φιλία. Και η νομοθέτε μάλλον περί αυτήν σπουδάζει ή την δικαιοσύνη. Και φίλων μενόντων ουδέν δει δικαιοσύνη. Αν κατορθώσει ο νομοθέτη ή ο κυβερνήτη να κάνει όλους τους δύσκολο φυσικά πολύ, γιατί υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολιτών, μέσα σε μια οικογένεια υπάρχουν, πόσο μάλλον στην πόλη ή στο κράτος. Εάν κάποιος κατόρθωνε να κάνει όλους τους πολίτες ή τους κατοίκους ενός κράτους, ενός έθνους φίλους μεταξύ τους, τότε δεν θα υπήρχε κανένα πια πρόβλημα. Ο φιλόσοφο αναφέρεται επίση στι φιλικέ σχέσει μεταξύ των πολιτών και στο δεύτερο βιβλίο των πολιτικών του, όπου επισημαίνει ότι η φιλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα αγαθά για τι πόλει. Αυτό σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα, οφείλουν, δηλαδή οι εύποροι, οφείλουν να συνδράμουν του συμπολίτε του και κυρίω του απόρου. Εφαρμόζοντα την Πυθαγόρια ρίση, κοινάτα των φίλων και νιώθοντα μεγάλη χαρά για την ενέργειά του αυτή. Οικία βουλήση, γιατί αν λέει οι άρχοντε χωρίς να το θέλουν οι πλούσιοι, τους αποσπάσουν ένα μέρος της περιουσίας ε, ε, για να το δώσουν στους πτωχούς και έτσι να επέλθει μία μεσαία τάξη που είναι ό,τι καλύτερο για την πόλη, ούτε πολύ εύποροι, ούτε πολύ άποροι, τότε θα δυσανασχετήσουν οι εύποροι και θα δημιουργηθούν, θα δημιουργηθούν πάλι φίλες έλλειδες. Άρα πρέπει να τους πείσουμε, ε, να, η πόλη να τους πείσει με δική τους θέληση να παραχωρήσουν ένα μέρος των αγαθών τους στους πτωχούς. Και πώς θα γίνει αυτό για τη σωστή παι ε, βέβαια, ωραίο ακούγεται και λογικό, αλλά στην πράξη δύσκολο πολύ, έω αδύνατο. Ο Αριστοτέλη αναφέρεται επίση και στι έρηδε που ξεσπάνε ανάμεσα στου ανθρώπου και προκαλούνται συνήθω από την αδικία και την ανισότητα. Η δικαιοσύνη είναι ισότητα, γεωμετρική μάλιστα, δηλαδή ανάλογα με την αξία του καθενό να απολαμβάνει και τα αξιώματα. Ε, και η αδικία βέβαια έχει σχέση στενή με την ανισότητα. Στη συνέχεια προσπαθεί να βρει τρόπου αποφυγή του, δηλαδή τη αδικία και τη ανισότητα. Αυτό που είπα πριν, όπω είναι παραδείγματο χάρη, κατά πολέμη τη φτώχεια που μπορεί να επιτευχθεί εάν οι άρχοντε διανέμουν ένα μεγάλο μέρο των εσόδων τη πόλη στου φτωχού, του απόρου. Γενικά, δε, δηλαδή, οι κυβερνήτε πρέπει να ενισχύουν τη μεσαία τάξη, μειώνοντα την περιουσία των ευπόρων διαμέσου τη επιβολή φόρων ή χορηγιών. Εκεί δεν διαμαρτύρονται και πολύ γιατί αποκτούν και δόξα και φήμη καλή, ειδικά με τι χορηγίε, και αυξάνοντα τα έσοδα των τοχών. Δεδομένου ότι η τάξη αυτή, πώ επιτοπλίστων αποτελεί τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών, δηλαδή η μεσαία τάξη, εξασφαλίζει το αστασίαστον και την ισορροπία τη πόλη, γιατί αντιστέκεται στι διεκδικήσεις των δύο ακραίων μερών, ενώ παράλληλα πειθαρχεί στο λόγο και το μέτρο. Εξάλλου, η μεσότη ήταν πάντα συνυφασμένη με την αρετή για τον Αριστοτέλη. Σε τελευταία πάντω ανάλυση, η εξομάλυση των μεγάλων περιουσιακών διαφορών πρέπει να ξεκινήσει από τον μετριασμό των επιθυμιών, που και αυτό με τη σειρά του ανάγεται στη σωστή παιδεία και στου κατάλληλου νόμου. Λέει έτη δι τη και την μετρία τάξη ουσίαν πάσιν ουδέν όφελο. Εάν το επιβάλλει με το, με το νόμο, δεν ωφελεί. Θα υπάρξουν διαφωνίε. Μάλλον γαρδί τα επιθυμία ομαλίζει ή τα ουσία. Ε, να γίνει όλη η πόλη οικονομικά σαν μια ευθεία γραμμή, σαν μια πεδιάδα και όχι ε, βουνά από τη μια και χαράδες από την άλλη. Τούτο δούκε μη, μη ικανό υπό τον νόμο, πολίτη αυτέ τι ιδέε, τι βασικότητε από αυτέ, υιοθετούν και πολύ σύγχρονοι ερευνητέ των κοινωνικών και πολιτικών φαινομένων, όπω ο Γκούντιν, ο, ο Γκάτμαν, ο Βίλεϊ, ο Καστοριάδη, οι οποίοι διακηρύσουν ότι η ισότητα, που είναι η μεσότητα μεταξύ του πλεονάζοντο και του υστερούντο, αποτελεί το κριτήριο του πολιτικά ορθού. Μάλιστα, ο Βίλεϊ αναφέρει ότι για να είναι δίκαιη η πολιτική κοινωνία, πρέπει να διανέμει τα αγαθά με τέτοιον τρόπο, ώστε κάθε πολίτης να παίρνει ό,τι του αναλογεί σε σχέση με αυτά που προσφέρει. Αλλά και ο Αλμπέρ Καμί στην Πανούκλα, τόσο επίκαιρη στην εποχή μα, διακηρύσει ότι αυτό ο κόσμο χωρί αγάπη είναι κόσμο νεκρός. Και ακόμη ότι αν υπάρχει κάτι που μπορεί πάντα να το λαχταρά, αυτό είναι η ανθρώπινη τρυφερότητα. Επίση, στο έργο του Η Εξωρία και το Βασίλειο, δηλώνει ότι ο άνθρωπος είναι μόνος και εξόριστος, όπως και στον ξένο εξάλλου, μέσα σε ένα βασίλειο που δεν μπορεί να κατακτήσει, μέσα σε ένα κόσμο που δεν θα είχε κανένα προορισμό, αν δεν υπήρχαν η ανθρώπινη αλληλεγγύη και η αγάπη. Μόνο με αυτή θα νικήσουμε το φόβο της μοναξιάς και θα ανοίξουμε τον δρόμο για την ευτυχία. Θα μπορούσε βέβαια να αναρωτηθεί κανείς με ποιο κριτήριο θα επιλέξει κάθε ένας από εμάς την καλύτερη λύση ανάμεσα στις πολλέ που έχουν δοθεί για τα διάφορα προβλήματα από τους φιλοσόφους ή γενικά τους διανοητές, που μας καταδιώκουν τα προβλήματα και τους φόβους. Αυτό εξαρτάται τόσο από τα ποικίλα στοιχεία που, προς, που συνθέτουν την προσωπικότητά μας, όσο και από το οικογενειακό και κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Δεν υπάρχει δηλαδή μία ε, απάντηση ασφαλής, ένα κριτήριο για να πούμε «Α, δόθηκαν για αυτούς τους φόβους αυτές οι απαντήσεις». Επιλέγουμε ω ορθότερη αυτή η οποία έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο καθένας επιλέγει, αν επιλέξει, αυτό που ικανοποιεί τον ίδιο. Η αμφιβολία ότι επιλέξαμε το καλύτερο για εμά παραμένει πάντοτε παρούσα. Αλλά επίση και η ελπίδα ότι μπορούμε τελικά να νικήσουμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο του φόβου μα, εάν βρούμε μία πιστική απάντηση στα ερωτήματα που μα βασανίζουν και βασιστούμε σε αυτή σαν να ήταν σχεδία θα μα βοηθήσει να διαπλέξουμε την τρικυμισμένη θάλασσα τη ζωή μα. Όπω πολύ σωστά είχε επισημάνει και ο Πλάτων στο Φέδον. Ο Πλάτων, εκτό από φιλόσοφο, ήταν και λογοτέχνη. Λέει συγκεκριμένα, και με αυτό τελειώνω, τον γουν βέλτιστον των ανθρωπίνων λόγων λαβώντα, δηλαδή τον πιο ισχυρό λογικά και δυσεξελεκτότατον, επί τούτου οχούμενον ω περαιπισκευία, κινδυνεύοντα διαπλέξε των βίων. Η συνέχεια στον καθέναν από εμά. Σα ευχαριστώ πολύ.